Ευγενία Σαριζιανίδου, επιστημονική διευθύντρια του δικτύου PSY Counselors και ψυχολόγος, ειδική στην κλινική ψυχολογία, σήμερα φιλοξενούμενη στο News Hub. Καλώς ήρθατε, κυρία Σαριζιανίδου. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ραμουβολίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συζητήσουμε σήμερα μαζί. Είναι τιμή μας και νομίζω ότι είναι περίπου ένας χρόνος που είχαμε συζητήσει πάλι παρόμοια θέματα, τότε που μια drag queen σε παιδιά νηπιαγωγείου διάβαζε παραμύθια και είχαμε συζητήσει τότε το πώς επιδρά αυτό. Τώρα όμως έχουμε, νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι, γιατί από τον πρώτο άνθρωπο των σπηλαίων μέχρι τον σημερινό άνθρωπο έχουν βγει αμέτρητες θεωρίες και φιλοσοφίες, ιδεολογίες και κοινωνικά μοντέλα που προσπαθούν να διατυπώσουν και να προσεγγίσουν την αλήθεια όσον αφορά το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης και με αυτό ως κεντρικό κείωνα να σταθεί το οικοδόμημα, ας πούμε, της δικαιοσύνης στην κοινωνία. Πρώτη φορά όμως, τώρα έχουμε την απόπειρα μιας ανατροπής, μάλλον ενός επαναπροσδιορισμού μιας ανθρωπολογικής σταθεράς που υπήρξε σε κάθε δυνατή ιστορική παραλλαγή της οικογένειας. Το ρόλο του πατέρα και της μητέρας. Αυτή τη στιγμή, με το νομοσχέδιο το οποίο πλέον είναι ψηφίστηκε και είναι πλέον νόμος του κράτους, που θα μπορούν να παντρεύονται άτομα του ιδίου φύλου, έχουμε, αυτό τουλάχιστον επικρατεί σε όλες τις συζητήσεις των συνοδέλφων σας, έχουμε πλέον μία αλλαγή φάσης που οι προεκτάσεις της δεν είναι υπολογίσιμες τουλάχιστον εδώ, στο εξωτερικό, στην Αμερική και σε κράτη όπως είναι η Σουηδία, που έχει κάνει ένα μέρος του κύκλου όλη αυτή η προσέγγιση. Έχουμε δει τα αποτελέσματα. Τελικά, αυτό που προωθεί ένα από τα παρακλάδια της κουλτούρας ΓΟΚ, που αυτό υλοποίησε το νομοσχέδιο, το φύλο είναι κοινωνική κατασκευή ή είναι βιολογία? Μου βάζετε μέσα σε μια εισαγωγή πάρα πολλά ερωτήματα και πολύ ενδιαφέροντα όλα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, νομίζω, το ερώτημά σας από το εν λόγω νομοσχέδιο, να το πιάσουμε από την επικαιρότητα. Μια που πολύ σωστά το λέτε, όντως, πριν από έναν χρόνο, ενάμιση περίπου, είχαμε συζητήσει με αφορμή μια άλλη επικαιρότητα, συναφή όμως με τη σημερινή, γύρω από παρόμοια ζητήματα. Ποια είναι η σημερινή επικαιρότητα, η οποία το πάει αρκετά παραπέρα, θα λέγαμε, αφού νομοθετεί κιόλας το όλο ζήτημα? Έχουμε, κύριε Θαμοβολίδη, ένα νόμο, νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, ο οποίος πηγαίνει αντίθετα στη βούληση των πολλών. Και νομίζω ότι αυτό, πριν ξεκινήσουμε και την συζήτησή μας, αφού κανονίζαμε τη σημερινή συνέντευξη, μου το είχατε βάλει ως ένα ερώτημα, πολύ σωστό, ότι τι γίνεται με αυτό το νόμο, ο οποίος πηγαίνει αντίθετα στην πλειοψηφία της κοινωνίας. Άρα πηγαίνει αντίθετα, να συμπληρώσω, στη δημοκρατία. Που είναι τι η δημοκρατία? Είναι η εκπεφρασμένη βούληση των πολλών. Έχουμε λοιπόν μία αλλαγή του ίδιου του περιεχομένου της δημοκρατίας. Διότι το εν λόγω νομοσχέδιο και τα πάρτι που γίνονται για χάρη του, τα είδαμε στην τηλεόραση, αφορούν τη γιορτή όχι της δημοκρατίας και της προόδου, όπως μας λένε, αλλά της δικτατορίας των ολίγων. Ποιων ολίγων? Των μειονοτήτων και των παγκόσμιων και εγχώριων εκπροσώπων τους, μια που αναφερθήκατε στη συζήτηση που είχαμε κάνει ένα χρόνο πριν, μιλώντας αρκετά για τις μειονότητες. Θυμάμαι σε αυτή τη συζήτηση, για να διευκολύνω, θυμάμαι και τα στοιχεία μιας μεγάλης έρευνας που διεξαγόταν εκείνη την περίοδο στη Μεγάλη Βρετανία, που έδειχνε πόσοι είναι κάτι άλλο πέρα από τα δύο φύλλα και όμως επέβαλαν στην πλειοψηφία τους όρους της μειοψηφίας, που όπως είπατε αυτό είναι με χαρακτηριστικά μειονότητας. Ακριβώς. Τι είναι η μειονότητα? Είναι μια μειοψηφία που πολιτικοποιείται. Συνεπώς διεκδικεί δικαιώματα, αναγνώριση διακριτής ταυτότητας, ισονομία. Τι κάνει λοιπόν η μειονότητα? Αρνείται στην πλειοψηφία της κοινωνίας να λειτουργεί ερήμην της. Να νομοθετεί δηλαδή στο όνομα της δημοκρατίας ως πλειονότητα. Δηλαδή ως έκφραση της βούλησης των πολλών για το γενικό καλό της κοινωνίας. Της λέει ότι δεν μπορείς να νομοθετείς για το γενικό καλό της κοινωνίας χωρίς να συμπεριλαμβάνεις σε αυτό τη μειονότητα, τις αξιώσεις της και τα πανανθρώπινα ιδανικά της. Και αυτό βεβαίως, επειδή το αναφέρατε εν μέρη στην εισαγωγή σας, είναι κάτι το οποίο
εμείς με χρονοκαθυστέρηση, όπως σχεδόν όλα, σαν συσσαγωγικά και λυπάμαι που το λέω, οι πανάπτυκτοι Έλληνες, το εισάγουμε με χρονοκαθυστέρηση από την Ευρώπη, που το έχει εισάγει με χρονοκαθυστέρηση από την Αμερική. Και να κάνω και σε αυτό ένα πιο πολιτικό επεξηγηματικό σχόλιο. Η προώθηση της woke agenda, γιατί όλο αυτό το νομοσχέδιο είναι τμήμα της προώθησης της woke agenda σε επίπεδο ψήφισης νόμων, αποτελεί, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο κύριος Κώστας Κόλμερ, ξεκάθαρη παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα, συγκεκριμένα επισημαίνει ότι στον 5ο γύρο στρατηγικού διαλόγου Αμερικής-Ελλάδος, που διεξήχθη προσφάτως στη ΣΥΠΑ, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και των δύο κρατών, και του Μπλίνκεν και του Γεραπετρίτη, πέραν από τα ζητήματα που συζητήθηκαν γεωπολιτικής, ναυτιλίας, οικονομικών, την υποψηφιότητα της Ελλάδας ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας κλπ, προωθήθηκε ξεκάθαρα, και δεν είναι τυχαίο και το ένα και το άλλο, η ενσωμάτωση προσφύγων στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, βλέπετε πώς πάει η συνεκτικότητα της κοινωνίας, χρησιμοποιώντας τα ζητήματα έθνους φιλής και τα ζητήματα φύλου. Και το δεύτερο, η προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και μάλιστα η αμερικανική πλευρά συνεχάρει την παρούσα κυβέρνηση για την εξαιρετική δουλειά που κάνει για την προώθηση της woke agendas, μιας που η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα η οποία ψηφίζει κάτι τέτοιο. Να έρθουμε λοιπόν στο τι προάγει μέσα από αυτή την ψήφιση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Βομβαρδιζόμαστε με τρεις βασικές έννοιες. Την έννοια της συμπερίληψης, την ανέφερα πριν, την έννοια του δικαιωματισμού και την έννοια της αγάπης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε καταρχάς λίγο για την έννοια της συμπερίληψης. Είναι η πρώτη η οποία ετέθη όταν συζητήθηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν πρέπει οι νόμοι να συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Τι είναι λοιπόν η συμπερίληψη και τι μας λέει? Είναι μία από τις βασικές στρατηγικές της woke agenda, η συμπερίληψη. Η συμπερίληψη κάθε είδους διαφορετικότητας σε ένα ετερόκλητο μοσαϊκό, δηλαδή η μετατροπή της κοινωνίας σε ένα ετερόκλητο μοσαϊκό. Η μειονοτοποίησή της, κύριε Δαμοβολίτη, όπως λέγαμε προηγουμένως, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Μέσα από πιο πρόσχημα, ναι. Ναι, σε αυτό θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό όμως που αλλάζει το σύνορο, μάλλον βγάζει τελείως το σύνορο. Πλέον, αν τυχόν και δεχτούμε την ομοφιλοφιλία ή τα, λέω τώρα την ομοφιλοφιλία επειδή ήταν το νομοσχέδιο, αλλά τα σεξουαλικά, ή είναι πάνω από 70, ή οι σεξουαλικές προτιμήσεις όπως τις λένε ορισμένοι. Αν τυχόν και δεχτούμε το πρώτο, νομίζω ότι είναι δύσκολο να μπει σύνορο, δηλαδή οι πανανθρώπινες αξίες μέσα σε όλες τις κοινωνίες. Ό,τι, με ό,τι στρεβλώσεις και αν είχαν ή με ό,τι αποκλίσεις και αν είχαν, τα βασικά πράγματα, ο φυσικός νόμος τα έβαζε. Τώρα, όταν δεχτούμε αυτό, θα έρθουν αύριο, ξέρω εγώ, αυτοί οι οποίοι έχουν ως σεξουαλικό προσανατολισμό την πολυσυντροφικότητα, που είναι όλοι μαζί και θα θέλουν να υιοθετήσουν και παιδί. Μάλιστα στην Γερμανία, σε ένα πολύ έτσι εκτενές άρθρο του Θόδωρου του Ντρίνια, υπάρχει σχέδιο νόμου το οποίο προάγει τις κοινότητες ευθύνης, που είναι ένα διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης από 2 ή 8 άτομα, τα οποία καθορίζουν αυτά το βαθμό σχέσης που θα έχουν. Δηλαδή, ένα όργιο που σε αυτό θα έρθει σιγά σιγά και το θέμα της υιοθέτησης παιδιών. Εκεί τι θα πούμε, πώς θα το υιοθετήσουμε αυτό? Καταρχάς, μου βάζετε το ερώτημα πού είναι το όριο. Και σε αυτό θα έρθω μετά, αφού ολοκληρώσω το τι είναι η συμπερίληψη. Μαζί μου βάζετε όμως και αυτό το στοιχείο της πολυγαμικότητας, που πάλι βάζετε εμέσως στο ερώτημα πού είναι το όριο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έκανα πλάκα με τους οικείους και έλεγα ότι πρέπει η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ να διευρυνθεί, να προσθέσει ένα πι μπροστά και να γίνει κοινότητα ΠΛΟΑΤΚΙ. Τώρα με αυτές τις εξελίξεις λέω, το έκανα πλάκα, τώρα να το γράψω άρθρο. Και μάλιστα είχε υπότιτλο «Και γιατί όχι ΠΛΟΑΤΚΙ», όπου έλεγα το εξής. Εφόσον τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, το να έχουμε μία μονογονεϊκή οικογένεια σημαίνει ότι το παιδί εισπράττει αγάπη επί ένα. Αν έχουμε δύο γονείς, το παιδί εισπράττει αγάπη επί δύο. Αν έχουμε τρεις, επί τρία και ούτω καθεξής. Μια οικογένεια λοιπόν με 30 γονείς είναι αγάπη επί 30. Ο πλούτος της αγάπης.
Ο διαρκώς διευρυνόμενος στα πλαίσια μιας πολυπληθούς οικογένειας δεν είναι καλύτερος για την ανάπτυξη του παιδιού, αν ισχύει το επιχείρημά τους. Και πού ακριβώς τελειώνει όλο αυτό? Θα μπορούσε να είναι γονείς μου όλη γη για να έχω αγάπη επί όλο τον πληθυσμό της γης? Θα δούμε στη συνέχεια ότι κομμάτι του προβλήματος είναι η απίστευτη ανοησιολογία, αλλά θα έρθω μετά σε αυτό για να τελειώσω λίγο όσον αφορά το κομμάτι της συμπερίληψης. Και να δείτε ότι η συμπερίληψη είναι μια παλιά ιστορία. Μέσω λοιπόν, και για να έρθω και σε αυτό που με ρωτήσατε στη συνέχεια, για το όριο, ξανά. Χρησιμοποιούν οι κύριε Δαμοβολίτη τον ψευτοανθρωπισμό? Γιατί όχι και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όχι και εγώ που είμαι πολυγαμική? Και μη σας πω ότι η πολυγαμική είναι η πλειοψηφία της κοινωνίας. Για την απιστία έχει γραφτεί και έχει γραφτεί. Έχει χυθεί μελάνι και έχει χυθεί μελάνι. Δεν είναι λίγοι αυτοί, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί λοιπόν να μην συμπεριλάβουμε τα δικαιώματα κι αυτών? Στο όνομα του ψευτοανθρωπισμού, στο όνομα του αντιρατσισμού, στο όνομα της κατανόησης, στο όνομα του ανοίγματος στον άλλο, της ισότητας, της δικαιοσύνης και του δικαιωματισμού, τι ακριβώς επιχειρείτε? Γι' αυτό που είπατε στην αρχή της εισαγωγής σας περί της ανθρωπολογικής παρακαταθήκης και πού το πάμε. Πρώτον, στην αποδόμηση των παραδόσεων, των αξιών, των ηθών και των εθίμων ως ερυπείων του παρελθόντος. Όλα αυτά αποτελούσαν τη συνεκτικότητα της κοινωνίας. Τώρα δεν θέλουμε μια συνεκτική κοινωνία. Θέλουμε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία σε επίπεδο μοσαϊκού. Θέλουμε επίσης την κατάργηση της κοινής λογικής και μέσα από αυτό η συμπερίληψη. Μέσα από τη συμπερίληψη, με συγχωρείτε, επιχειρείται αυτό ακριβώς, η κατάργηση της κοινής λογικής. Και η μετατροπή της σκέψης σε ένα είδος χυλού, χωρίς μέθοδο προσέγγισης των ετερόκλητων πληροφοριών, χωρίς ανάπτυξη κριτικής σκέψης, χωρίς δυνατότητα αναστοχασμού, χωρίς δυνατότητα εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων. Αυτό που είπα πριν, η ανοησιολογία να παράγεται με γεωμετρική, όχι αριθμητική πρόοδο, σαν την αγάπη μες στις οικογένειες της, τον ΠΛΟΑΤΚΙ. Το τρίτο, η πόλωση και ο διχασμός της κοινωνίας. Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει με φαινομενικά ακραίο τρόπο, ώστε πάνω σε αυτή την σύγκρουση των υπερπροοδευτικών υποτίθεται και των υπερσυντηρητικών υποτίθεται, να προωθείται ως λύση εξισορρόπησης η εκάστοτε πολιτικά ορθή ατζέντα. Και να σημειώσω εδώ ότι πραγματικά ανησυχώ και φοβάμαι ότι με όλη αυτή, με όλο αυτόν τον βομβαρδισμό της κοινωνίας και με όλη αυτή την προπαγάνδα, ενδεχομένως στο μέλλον θα δούμε πολύ άγρια πράγματα μέσα στην κοινωνία. Γιατί όταν πολλώνεις την κοινωνία και οξύνεις τόσο πολύ τις αντιθέσεις, είναι σαν να προωθείς έναν ιδεολογικό πολιτισμικό εμφύλιο. Ποιες θα είναι οι συνέπειες του? Το αφήνω αυτό, γιατί δεν τις παρούσα συζήτηση. Απλά το βάζω, σας το καταθέτω ως μια έτσι προσωπική ανησυχία. Και να πω, κλείνοντας όσο πιο συνοπτικά γίνεται το ζήτημα της συμπερίληψης, γιατί πρέπει να καταλάβουν όσοι μας ακούν τι είναι αυτή η έννοια με την οποία βομβαρδίζονται, ότι το συγκεκριμένο ιδεολογικό εργαλείο, η συγκεκριμένη τακτική, προπαγανδιζόταν στη δημόσια συζήτηση πολύ πριν το γάμο των ατόμων ιδίου φύλου. Η ελληνική κοινωνία έχει δεχτεί μαθήματα συμπερίληψης με αφορμή πρώτον το μεταναστευτικό, που ήταν κλειδί στην αποδόμηση της συνεκτικότητας των κοινωνιών. Υποτίθεται ότι πρέπει να κατασκευαστούν έτσι πολυπολιτισμικές κοινωνίες που όλοι θα συνυπάρχουν ειρηνικά με τις υπόλοιπες ετερογενείς διαφορετικότητες, που θα είναι συμπολίτες τους, αλλά θα είναι άνθρωποι που θα προέρχονται από όλο τον κόσμο με διαφορετική πολιτισμική παρακαταθήκη, θρησκεία κλπ. Άρα η συμπερίληψη ήρθε πρώτα από το μεταναστευτικό, εδώ και αρκετά χρόνια, και έχει συχθεί στην ελληνική κοινωνία. Και ανάλογα μαθήματα παρέχονται συστηματικά και στα σχολεία, ήδη από την πρώτη σχολική ηλικία, στα πλαίσια, ίσως το έχετε ακούσει, μιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Και τι εννοούν οι ηθήνοντες στο Υπουργείο κλπ. Όταν μιλούν για συμπεριληπτική εκπαίδευση? Μια ενσωμάτωση φύρδιν μίγδιν, χοντροειδώς και πρόχειρα, ειδικών κατηγοριών πληθυσμού, όπως είναι ας πούμε τα άτομα με αναπηρίες, νοητικές, σωματικές, τα παιδιά μεταναστών, οι Ρωμά. Σήμερα στα πλαίσια μια συμπεριληπτικής εκπαίδευσης θα είναι ότι θα πρέπει τα παιδιά να διδάσκονται ότι υπάρχει και η οικογένεια των ζευγαριών ιδίου φύλου, η οικογένεια των τρανς ή η οικογένεια που εκφράζει εμένα, που είναι η πολυγαμική, ας πούμε. Έτσι. Για να συνεχίσω το αστείο που έκανα χρόνια με τους οικείους μου. Αυτό, λοιπόν, αυτό όλο που περιγράφεται, βέβαια, θέλω να κάνω μια παρένθεση. Mm-hmm. Όλο αυτό που περιγράφεται, για να υλοποιηθεί, θέλει εργαλεία. Τώρα αναφερθήκατε. Η συμπερίληψη είναι ένα. Ναι. Δεν είναι όμως άξιο λόγου
και να στοχαστούμε στο αυτή η μειονότητα, όπως τη χαρακτηρίζεται με τα χαρακτηριστικά αυτά, έχει τον έλεγχο, ας πούμε, σε εργαλεία όπως είναι η μεγάλη τεχνολογική κολοσσή που προωθούν αυτή την ατζέντα. Το μεγάλο κεφάλαιο, όλοι από τον Σόρος μέχρι όλους τους χρηματιστές και όλο το κεφάλαιο προωθεί αυτή την ατζέντα. Στο χώρο του κινηματογράφου, ας πούμε, δεν υπάρχει στο Hollywood ή οπουδήποτε αυτή η ατζέντα και μάλιστα μπαίνουν και ρήτρες, αν δεν έχει κάτι τέτοιο. Στο χώρο των πανεπιστημίων, αυτό το πράγμα δεν είναι άξιο θαυμασμού, δεν είναι δηλαδή να κινήσει λίγο την περιέργεια για το μεσόρο των ανθρώπων. Mm-hmm. Όπως σας είπα, η μειονότητα είναι μια μειοψηφία που πολιτικοποιείται, αλλά σε επίπεδο λόγου που υιοθετεί, στην προκειμένη περίπτωση αυτό που φαίνεται είναι ότι υιοθετεί ξεκάθαρα τον κυρίαρχο λόγο. Οι μειονότητες αυτές, οι οποίες είναι μειοψηφίες, πολιτικοποιημένες, δεν είναι μόνοι τους. Έχουν όλα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως με το μέρος τους. Άρα ο κυρίαρχος λόγος σε επίπεδο παγκόσμιας διακυβέρνησης είναι ο λόγος των μειονοτήτων. Και εδώ μπορούμε να διαπιστώσουμε και το τουλάχιστον φαινομενικά οξύμορο. Ότι είναι υποτίθεται καταπιεσμένες αυτές οι μειονότητες από την κοινωνία, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που ισχύει είναι ότι η καταπίεσή τους είναι το πρόσχημα, γιατί ο κυρίαρχος λόγος, η εξουσία, ας το πούμε έτσι, τους πάει με ούριο άνεμο. Τα πανιά τους έχουν ούριο άνεμο από πίσω. Είναι. Και θα μου πείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα εδώ ίσως δεν είμαι εγώ η πλέον αρμόδια να απαντήσω σε ένα τέτοιο ερώτημα. Ή τουλάχιστον θα μπορούσα να πω τη γνώμη μου και όχι κάτι πιο εμπεριστατωμένο επιστημονικά. Ίσως το μόνο που θα μπορούσα έτσι να βάλω είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Το να κατακαιρματιστεί η κοινωνία, το να σπάσουν οι συνεκτικοί δεσμοί, το να καταστραφεί ο παλαιός κόσμος. Ας αναρωτηθούμε όλοι μας και αυτοί στους οποίους αναφέρεστε εσείς, ας αναρωτηθούμε και ας αναρωτηθούν ποιους ακριβώς συμφέρει. Σε αυτό τώρα βέβαια μπαίνει και άλλο ένα ερώτημα. Ότι προκειμένου, ας πούμε, να καλύψουμε την ανάγκη μίας μειοψηφίας, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται επίδραση ή επιρροή στην πλειοψηφία που κάνει ζημιά. Δηλαδή, εγώ που έχω ένα αξιακό σύστημα που μέσα στους αιώνες έχει ταξιδέψει και θέλω με ένα συγκεκριμένο τρόπο να μεγαλώσω τα παιδιά μου ή να μετέχω στην κοινωνία που ζω, αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι δεν εξελίσσεται έτσι. Δηλαδή, πώς επιδρά αυτό στο δημόσιο βίο, δηλαδή στα θέματα εκπαίδευσης, όπως είπατε πριν. Σίγουρα από εδώ και μπρος μπορεί η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να πει γιατί τα σχολικά βιβλία να έχουν από την ηπιακή ηλικία, ας πούμε, ακόμα ή στο δημοτικό, γιατί να έχουν πρότυπα μόνο της πυρηνικής οικογένειας ή στο δημόσιο γίνονται εισαγωγές και έχουμε ποσόστοση στις γυναίκες. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι διεκδίκηση δικαιώματος, να είναι ποσόστοση και με άτομα τα οποία έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Στον αθλητισμό, και η ατζέντα είναι πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, κύριε Δαμοβολίτη, το βάζετε πολύ σωστά και μου δίνετε έτσι μια καλή πάσα για να πω το εξής. Το ζήτημα δεν είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Χρησιμοποιείται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που θέλω να πω, θα φέρω κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε τις αντιφάσεις που πάνε να μας δημιουργήσουν απίστευτη σύγχυση μέσα στο κεφάλι μας. Και πώς χρησιμοποιείται ο δικαιωματισμός, η θρησκεία του δικαιωματισμού και τα υποτιθέμενα δικαιώματα τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε, π.χ. της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην προκειμένη περίπτωση, πώς χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί μια απίστευτη σύγχυση στα κεφάλια των ανθρώπων, να μην μπορούν να βγάλουν άκρη με τη ζωή τους και με τον εαυτό τους, ώστε να προωθηθούν άλλου τύπου συμφέροντα από πίσω. Να πω το εξής λοιπόν. Τι λένε, ποιες είναι οι αντιφάσεις με τις οποίες βαρτιζόμαστε, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, τα δικαιώματα των καταπιεσμένων ανθρώπων γενικά. Είχαμε δει προηγουμένως τις γυναίκες οι οποίες καταπιέζονταν, τους αναπήρους οι οποίοι αδικούνταν για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Σκιζόμαστε. Για να δούμε λίγο λοιπόν τι συμβαίνει. Να διαβάσουμε λίγο πίσω από τις γραμμές. Καταρχάς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και να δούμε και τις αντιφάσεις βεβαίως, του λόγου, του δημόσιου λόγου στον οποίο αναφερθήκατε, ότι τουλάχιστον τον 20ο και τον 21ο αιώνα, για να μην πάω στον 19ο, νομικά τουλάχιστον, έχουμε όλοι δικαιώματα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένη δουλεία, ώστε να πούμε σε κάποιον άνθρωπο ότι εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Έχουμε λοιπόν όλοι δικαιώματα. Έχουμε όλοι, κύριε Δαμοβολίτη, τις ίδιες δυνατότητες. Να πω λοιπόν.
Έχω δικαίωμα στη ζωή. Δεν έχω δικαίωμα στη ζωή. Εγώ, ως Ευγενία Αριγιανίδη, έχω δικαίωμα στη ζωή. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να ζω για πάντα. Κάποια στιγμή θα πεθάνω. Έχω δικαίωμα στην οικονομική ευημερία. Δεν έχω δικαίωμα κι εγώ στην οικονομική ευημερία. Έχω. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω διακοπές με τον Elon Musk. Έχω δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζομαι και να νιώθω παιδί μέσα μου. Να προσδιορίζομαι μικρή στην ηλικία. Αλλά είναι κάτι που δεν έχω τη δυνατότητα να το αλλάξω και να ξαναγίνω πάλι 5 χρονών, που πάρα πολύ θα μου άρεσε. Έχω δικαίωμα να γαυγίζω. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω σήμερα την εκπομπή μαζί σας λέγοντας γαβ, 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 γαβ. Έχω δικαίωμα να γαυγίζω. Κανένας δεν θα μου το αρνηθεί, αντί να μιλώ. Αλλά γαυγίζοντας, δεν θα έχω τη δυνατότητα να συνεννοηθώ με κανέναν. Και μέσα σε όλο αυτό το πρίσμα των αντιφάσεων του δημόσιου λόγου, φαίνεται οι αντιναταλιστές. Ποιοι είναι οι αντιναταλιστές, να το πω εν συντομογραφία, αυτοί που θεωρούν ότι δεν πρέπει να γεννιούνται παιδιά, γιατί επιβαρύνεται ο πλανήτης, είναι έγκλημα κατά του πλανήτη, προάγει την κλιματική κρίση κλπ. Άρα δεν πρέπει να γεννιούνται παιδιά. Φαίνεται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, στα πλαίσια αυτού του χάους των αντιφάσεων, με τις οποίες βομβαρδιζόμαστε συστηματικά στο δημόσιο λόγο, να δικαιώνονται. Διότι λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι έχω δικαίωμα να ερωτηθώ πριν γεννηθώ. Και έχω δικαίωμα να ερωτηθώ και με ποιον τρόπο θα γεννηθώ. Δεν έχω δικαίωμα. Με ερώτησε η μάνα μου πριν με φέρει στον κόσμο. Δεν με ρώτησε. Γιατί? Δεν έχω δικαίωμα εγώ να έχω άποψη για το αν θα ζήσω 50, 60, 70 ή 100 χρόνια. Έχω δικαίωμα. Ε! Ναι, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα. Με γέννησαν χωρίς να με ρωτήσουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος και η φύση, τι να κάνουμε, είναι άδικοι, όπως φαίνεται. Αλήθεια είναι αυτό. Αφού δεν μπορούμε λοιπόν, τι μας λέει ο δημόσιος λόγος, ότι αφού δεν μπορούμε να το αλλάξουμε πραγματικά αυτό το πράγμα, όλα αυτά τα έχω δικαίωμα αλλά δεν έχω δυνατότητα για τα οποία μίλησα πριν και για τα οποία θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες με άπειρα παραδείγματα, ας το αλλάξουμε νομικά και ιδεολογικά, αυτό μας λένε. Ας πάρουμε τις επιθυμίες μας για πραγματικότητα ή την πραγματικότητα ως επιθυμία μας. Και στο όνομα της ισονομίας, της υποτιθέμενης, ας εξισώσουμε τα πάντα. Παραδείγματος χάριν, με ένα υπέρογκο διακόπο δάνειο και με αφέμαξη των χρημάτων των οικείων και των διπλανών μου, θα κλέψω εσάς, θα κλέψω όποιο μπορώ εκεί πέρα και θα μπορώ να περάσω 5 μέρες στο ξενοδοχείο που είχε κάτσει 5 μήνες ο Elon Musk. Έτσι θα είμαι κι εγώ, εγκεκριμένος, κοινωνικά. Δεν μπορώ να ξαναγεννηθώ, δυστυχώς, παρότι θα έπρεπε να έχω το δικαίωμα. Αλλά μπορώ να δηλώσω δυσφορία φύλου, παραδείγματος χάριν, ώστε να διακριθώ κι εγώ όσο απαιτεί η εισαγόμενη πολιτισμική μόδα για να είμαι πρωτότυπος. Βλέπουμε λοιπόν το τεράστιο πέρδεμα, την τεράστια δημιουργία αντιφάσεων, τα διπλά μηνύματα με τα οποία βομβαρδιζόμαστε συστηματικά, ώστε να δημιουργηθεί με τεχνητό τρόπο σύγχυση. Και νομίζω ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, σας αξίζει να απαντήσω και σε αυτό που ρωτήσατε και είπατε στην αρχή περί φύλου ως κοινωνικής κατασκευής ή μη κοινωνικής κατασκευής και βιολογικός προκαθοριζόμενο. Για να δούμε εκεί την τεράστια σύγχυση που υπάρχει. Όλο αυτό το, όλη αυτή λοιπόν η παράνοια μπήκε σε νομικό πλαίσιο και καταφέραμε πάλι και ήμασταν πρώτοι, γιατί αναφερθήκατε στο ότι είμαστε η πρώτη ορθόδοξη χώρα. Θέλω όμως, επειδή αναφερθήκαμε στο δημόσιο βίο, θέλω να πούμε και δύο λόγια για τον ιδιωτικό βίο. Δηλαδή, στον ιδιωτικό βίο βλέπουμε ότι, θέλω να σας δώσω δύο παραδείγματα και από εκεί να μας δώσετε στο πλαίσιο της επιρροής που μπορεί να υπάρξει κοινωνικά. Στην Bundesliga, που είναι η ανώτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, η Bayer Leverkusen πήρε πρόστιμο 18.000 ευρώ, διότι οι φιλαθλοί της σήκωσαν ένα πανό που έλεγε ότι υπάρχουν πολλά είδη μουσικής, υπάρχουν όμως 2 φύλα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή αυτό έρχεται κόντρα στην νέα γλώσσα πλέον, πρέπει να μιλάμε, που είναι η συμπεριληπτική και έχει μέσα την ιδεολογία της πολιτικής ορθότητας. Και άλλο ένα παράδειγμα είναι αυτό με την Jace Rowling, η οποία αποκλείστηκε το 2022 από προβολή που έκανε η Warner, που έκανε η κινηματογραφική μεταφορά του έργου της στην Αμερική, γιατί υποστήριζε ότι υπάρχουν 2 φύλα. Όλο αυτό δεν δείχνει, αυτά τα 2 παραδείγματα, γιατί θα μας το αναπτύξετε εσείς, δεν δείχνει και στον ιδιωτικό βίο πλέον να αναδύεται ένας νέος ολοκληρωτισμός?
Πολύ σωστά το βάζετε, πάρα πολύ σωστά. Όντως, πρόκειται για μια ποινικοποίηση ξεκάθαρη όλων των προηγουμένως αυτονόητων πραγμάτων. Το να σηκώσεις πανό λέγοντας ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα, θα έλεγα ότι είναι αστιότητα. Είναι σαν να πεις ότι γεννήθηκα με δύο πόδια και περπατά όρθιος. Άντε, σοβαρά, δεν το ξέραμε μέχρι σήμερα. Ευτυχώς που σήκωσες πανό και το πληροφορηθήκαμε. Το να μπαίνουμε στη διαδικασία λοιπόν να μιλάμε για αυτονόητα πράγματα και αυτά να ποινικοποιούνται, δείχνει ακριβώς την παράνοια μέσα στην οποία ζούμε. Και όσο για την κυρία Rowling που αναφερθήκατε, η οποία μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και συγγραφέας του Harry Potter, πάρα πολύ διάσημη και αγαπητή στην Αμερική, ο πρώτος βασικός λόγος ο οποίος στοχοποιήθηκε είναι όταν σε ανάρτησή της σε κάποιο social media, το οποίο αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, το έχω σημειωμένο κάπου, αλλά δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είχε πει το εξής, ότι τα πρόσωπα με περίοδο, γιατί δεν μπορείς να λες πλέον η γυναίκα έχει περίοδο έμεινορίση, πρέπει να λες το πρόσωπο με περίοδο, γιατί μπορεί περίοδο να αισθάνεστε κάποια στιγμή ότι έχετε κι εσείς. Με συγχωρείτε, κύριε Δαμόπουλε, γιατί όλοι αλλάζουμε, γιατί όχι κι εσείς. Έχουμε και το παράδειγμα του Αρσιβαρίστα που δήλωσε γυναίκα και πήρε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε αγώνες γυναικών, έτσι. Ακριβώς. Οπότε όταν λοιπόν αστειεύτηκε με αυτό ότι τώρα λέμε πρόσωπα με περίοδο, εγώ τα μόνα πρόσωπα με περίοδο που ξέρω είναι οι γυναίκες, τότε την κυνηγήσανε, ποινικοποιήθηκε το προφίλ της, το κατέβασαν τη δήλωση και τέλος πάντων ξεκίνησε ένα κυνήγι μαγισσών προς το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο ξαναλέω είναι η συγγραφέα του Harry Potter και υποτίθεται πάρα πολύ αγαπητή στην Αμερική και είχε και λόμπι τα οποία την υποστήριζαν. Λοιπόν, όντως αυτό συμβαίνει. Τι γίνεται λοιπόν? Γιατί λέμε περί φύλου και τα αυτονόητα και τι συμβαίνει και στον ιδιωτικό βίο και πώς έχουν μπερδευτεί οι άνθρωποι και δεν βγαίνει άκρη. Φύλο, κύριε Δαμοβολίτη, λένε ότι είναι κοινωνική κατασκευή. Σωστά. Για να δούμε πώς αυτό ξεβάφει και στον ιδιωτικό βίο που με ρωτήσατε. Γιατί θα έρθει αύριο μεθαύριο το παιδί σας, το παιδί οποιοδήποτε ανθρώπου και θα πει: εγώ γεννήθηκα αγόρι ή κορίτσι. Καταρχάς το ερώτημα από μόνο του γεννήθηκε, σώπα, κάτσε να το δούμε. Γεννιέσαι ή δεν γεννιέσαι και γίνεσαι? Δεν θα μπορείτε να το απαντήσετε πια. Πρέπει να κάνετε μεγάλες φιλοσοφικές και ψυχολογικές αναλύσεις. Πρέπει να έχετε τελειώσει 10 τμήματα ψυχολογίας για να το απαντήσετε σε ένα τέτοιο ερώτημα. Λοιπόν, τι λένε, τι μας λένε λοιπόν? Μας λένε καταρχάς ότι το φύλο είναι κοινωνική κατασκευή. Άρα υπονοούν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αν το λένε αυτό, ότι δεν είναι βιολογικός και φυσικός προκαθοριζόμενο το φύλο, αλλά κατασκευάζεται κοινωνικά. Άρα σε επίπεδο φύλου είμαι ό,τι δηλώσω και ό,τι μου έρθει κάθε φορά. Αυτή η θέση λοιπόν αφορά έναν άνθρωπο καταναλωτή ταυτοτήτων και σεξουαλικών επιλογών στο ιδεολογικό ερώτικα σούπερ μάρκετ των σχέσεων. Μπορώ να είμαι ό,τι θέλω. Πάω στο ερώτικα σούπερ μάρκετ και ψωνίζω ιδιότητες ταυτοτικές γύρω από το φίλο μου, αφού είναι κοινωνική κατασκευή, αν ισχύει αυτό που μας λένε. Και αυτό θεωρείται πρόοδος. Δεν μας λένε όμως μόνο αυτό. Μας λένε και κάτι άλλο. Μας λένε ταυτόχρονα και παράλληλα, και προσέξτε εδώ να ανοίξω μια παρένθεση για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι δυστυχώς αυτό το λένε όλοι, αυτό που θα πω τώρα. Και αυτοί που υποτίθεται ότι είναι κριτικοί προς το νομοσχέδιο παίρνουν το ίδιο επιχείρημα και είναι δυστύχημα αυτό. Και αυτοί που υποτίθεται είναι θειασότες και υπέρ του εν λόγω νομοσχεδίου χρησιμοποιούν και οι δύο το ίδιο επιχείρημα. Λοιπόν, και γι' αυτό και δεν βγαίνει άκρη. Τι λένε από την άλλη μεριά? Από τη μία ότι είπαμε το φύλο είναι κοινωνική κατασκευή και από την άλλη ότι έτσι γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος και πρέπει να το αποδεχτούμε. Τελικά έτσι γεννήθηκε ή είναι κοινωνική κατασκευή? Άρα τι κάνουν, γιατί μιλήσατε για έναν ολοκληρωτισμό που έρχεται. Πώς έρχεται αυτός ο ολοκληρωτισμός? Κάποια στιγμή μου αναφέρατε κάτι σχετικό. Ταυτόχρονα τι κάνουν? Έναν βιολογικό αναγωγισμό. Λένε ότι είναι κοινωνική κατασκευή το φύλο, άρα όλα είναι από την κοινωνία προερχόμενα και από την άλλη όλα είναι από τη φύση προερχόμενα. Δεν έχουμε καταλήξει. Λένε ότι η ομοφιλοφιλία λοιπόν είναι κάτι το οποίο το έχει κάποιος εκγενετής. Την ώρα που ταυτόχρονα ισχυρίζονται πως είναι μια κοινωνική κατασκευή, δηλαδή τι εννοούμε μια κοινωνική κατασκευή, μια ιδεολογία, μια ιδέα. Όταν ας πούμε λένε πως ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων, γιατί μου είπατε να το πάμε και στον ιδιωτικό βίο, και γενικότερα οι γονείς δεν επηρεάζουν τη σεξουαλικότητα του παιδιού, άρα την ταυτότητά του γενικότερα, τι μας λένε? Ότι δεν έχει σημασία που θα μεγαλώσεις. Δεν έχει σημασία αν ένα παιδί μεγαλώνει στο χ περιβάλλον ή στο ψ περιβάλλον. Κάποια πράγματα τα έχει από μέσα του. Άρα όπου και να μεγαλώνει ένα παιδί, είναι σαν να μας λένε, δεν επηρεάζεται ως προς τα κεντρικά χαρακτηριστικά της ταυτότητάς του. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
τι θα γίνει με τις ψυχαναλυτικές και φρεουδικές θεωρίες τις οποίες μάθαμε στο πανεπιστήμιο για το ρόλο της μητέρας στην ανάπτυξη του παιδιού, στη γένεση της ψυχοπαθολογίας του κλπ. Τι θα γίνει με όλη την συζήτηση γύρω από την τεράστια σημασία του θυλασμού. Με συγχωρείτε, κύριε Δαμοβολίτη, μόλις είπα κακιά λέξη, θυλασμού ήθελα να πω. Με συγχωρείτε, μου ξέφυγε. Τι θα γίνει, λοιπόν. Ποινικοποίηση των πάντων έχουμε. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, για το ρόλο που διαδραματίζουν οι 9 μήνες κοίησης που ξέραμε μέχρι σήμερα, η ψυχολογία της μητέρας κατά τη διάρκεια αυτών των 9 μηνών, η χρειά της φωνής της, υπάρχει ταύτιση μαζί της όταν γεννηθεί το παιδί ή όχι. Πώς θα γίνει ακριβώς το ξεχώρισμα από τη μητέρα, ώστε να γίνει η πρώτη συγκρότηση ενός εαυτού που υπάρχει ακόμα και όταν η μητέρα λείπει, αυτό που λέμε ότι συνεχίζω να υπάρχω ακόμα και με την ενδιαπουσία της μητέρας. Τι θα γίνει με το άγχος απαχωρισμού στα παιδιά, για το οποίο τόσο πολύ συζητάμε και τόσο μελάνη έχει χυθεί από την επιστημονική κοινότητα και τόσα άλλα. Τι θα γίνουν όλα αυτά, παύουν να υφίστανται. Και να πω, καλά ο πατέρας και ο ρόλος του που απαξιώθηκε, γιατί και γι' αυτόν ίσχυαν πολλά τα οποία τώρα τα έχουμε ξεχάσει, ως ο νόμος. Τι ισχύει, ότι είναι, το πω κωδικοποιημένα, ότι είναι ο νόμος, το τρίτο πρόσωπο δηλαδή, που διαμεσολαβείται μεταξύ της μητέρας παιδιού, σπάει αυτή την ενσωματωμένη διαδικότητα και τους ξεχωρίζει. Καλά όλα αυτά και ο ρόλος του πατέρα. Αυτά μπήκαν στο χρονοτούλο από τις ιστορίες, θεωρούνται αναχρονισμοί. Τι θα γίνει τώρα όμως με τη μάνα και το ρόλο της. Θα μας πούν δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, που παριστάνουν τους αυτόκλητους, με συγχωρείτε, ψυχολόγους και επιστήμονες. Τι ακριβώς για όλα αυτά. Γιατί μάλλον θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ξέραμε, να ανοίξουμε την τηλεόραση, να ακούμε τα πρωινάδικα και τα μεσημεριανάδικα, μπας και πάρουμε καμιά γνώση ψυχολογίας. Γιατί μάλλον δεν την πήραμε μέχρι σήμερα. Τόνισα ότι είστε ειδική κλινική ψυχολόγος και καταλαβαίνετε ότι η άποψή σας επιστημονικά έχει μια βαρύτητα. Αλλά επειδή αναφερθήκατε και στο Φρόιντ και θέλουμε αυτό να κλείσουμε, στις σχολές σκέψης, εγώ το βλέπω απ' έξω ως ουδέτερος παρατηρητής, ως μη ειδικός, στις σχολές σκέψης της ψυχολογίας υπάρχουν αποκλίσεις. Όμως, από το Φρόιντ μέχρι τους σύγχρονους ψυχολόγους, σε ένα πράγμα ομονοούν, ότι το 80% των ιδιοτήτων του ανθρώπου είναι επίκτητες. Άρα θέμα περιβάλλοντος. Πού θέλω να φτάσω. Μιλήσαμε πριν για την επιρροή που υπάρχει μέσα από τα θέλω τα οποία γίνονται δικαιώματα και νόμος του κράτους εν συνεχεία της μειοψηφίας, την επιρροή που υπάρχει στην πλειοψηφία. Και πρόσφατα ο Νικόλας Δημητριάδης δημοσίευσε ένα άρθρο στο περιοδικό Άρδιν, την έντυπη έκδοση, που είχε κάποια στοιχεία. Αυτό τώρα που θέλω να μας πείτε τη γνώμη σας είναι για τον χρόνο και τη γεωμετρική πρόοδο που παρουσιάζουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, τα στοιχεία αυτά που έδωσε για τους έφηβους οι οποίοι αισθάνονται δυσφορία οφείλου και από τα 10 ή τα 11 χρόνια ξεκινάνε φαρμακευτική αγωγή για να αλλάξουν την ορμονοθεραπεία, δηλαδή μέχρι να φτάσουν σε μαστεκτομές και όλα τα υπόλοιπα ανοσιορουγήματα. Τα επίσημα στοιχεία όμως που έχει από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Πολιτείων είναι, νομίζω, αντιπροσωπευτικά, και σε αυτό θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο και με αυτό να κλείσουμε. Λέει, ας πούμε, ότι από το 2017 η φιλομετάβαση, όπως λέει η διαλλαγή φύλου, ήταν στις 15.000 πρόσωπα, άτομα. Και φτάσαμε στο 2022 που τριπλασιάστηκε το νούμερο και φτάσανε στις 42.000 άτομα. Αυτός ο τριπλασιασμός, όπως λέει, και να το συμπεριλάβω και αυτό για να μας δώσετε συνολικά την γνώμη σας, αυτός ο τριπλασιασμός οφείλεται και στο ότι από το 2012 μέχρι το 2015 είναι και η χρονική φάση που μπαίνουν μαζικά οι έφηβοι στα smartphones, παίζει δηλαδή το ρόλο της εκεί και η τεχνολογία. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τα μεγέθη. Θέλω να μας πείτε ως προς το μέγεθος λοιπόν της επιρροής, τι σηματοδοτεί αυτό για την εξέλιξη της κοινωνίας. Καταρχάς, βλέπετε πόσο αντίφαση είναι με το παράδειγμα που μου φέρατε όλο αυτό που συζητάμε. Αν υποθέσουμε ότι η ομοφιλιοφιλία είναι κάτι το οποίο υπάρχει εκ γενετής, προφανώς και δεν ισχύει κάτι τέτοιο, μεγάλη συζήτηση δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα.
Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται τόσο πολύ οι αριθμοί για τους οποίους μιλήσατε προηγουμένως? Τι έγινε, αρχίζει και αλλάζει η βιολογία μας έτσι ξαφνικά? Όλων αυτών των ανθρώπων αρχίζει και αλλάζει η βιολογία τους έτσι ξαφνικά? Ή μήπως είναι θύματα της κοινωνικής επιρροής, της μειονοτικής επιρροής στην προκειμένη περίπτωση, μια που το συζητήσαμε με αυτούς τους όρους, της προπαγάνδας και της εμπορευματοποίησης της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα καταναλωτισμού, ακόμα και στον ίδιο τον καταναλωτισμό του εαυτού μου, του φίλου μου και του σεξουαλικού μου προσανατολισμού? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, για να το δούμε και λίγο όσο πιο συνοπτικά γίνεται, γιατί κλείνουμε, σήμερα φιλομεταβαίνουμε. Αυτό είναι το εμπόρευμα, αυτό είναι η υπηρεσία που πρέπει να αγοράσεις, τη φιλομετάβασή σου. Και να πω εδώ ότι αυτή η διαδικασία, ανοίγοντας μια παρένθεση, είναι μια δύσκολη διαδικασία και ταυτόχρονα πάρα πολύ ακριβή διαδικασία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Η διαδικασία εννοώ του να αλλάξει κάποιος φίλο. Είναι δύσκολη και ιατρικά, οικονομικά δηλαδή, και ψυχολογικά, αλλά και πάρα πολύ ακριβή. Να μην το ξεχνάμε αυτό στη συζήτησή μας. Σήμερα λοιπόν φιλομεταβαίνουμε. Αύριο θα αποκτηνωνόμαστε. Υπήρχε στη Γερμανία, έγινε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα στη Γερμανία, μία πορεία ανθρώπων οι οποίοι γάβγιζαν και ήθελαν να αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι. Λοιπόν, μεθαύριο θα ρομποτοποιούμαστε. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Δαμοβολίτη, ο στόχος είναι να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι. Αυτό είναι πίσω από όλα αυτά. Η ίδια η ρομποτοποίηση του ατόμου, να εξομοιωθεί ο άνθρωπος με τη μηχανή. Η μηχανή είναι εξορισμού άφιλη. Ούτε θέλει, ούτε δεν θέλει. Απλώς κάνει ή δεν κάνει αυτό για το οποίο προγραμματίστηκε. Άρα να καταργηθεί η ίδια η έννοια της σεξουαλικότητας μέσω της υποτιθέμενης προαγωγής της, να καταργηθεί η ίδια η έννοια της σεξουαλικότητας, πίσω από την οποία βρίσκεται η σεξουαλική ενέργεια, η λίμπιντο, με φρεϊδικούς όρους, που ουσιαστικά είναι συνδεδεμένη με την επιθυμία. Άρα να αφαιρέσω από τους ανθρώπους την ίδια την επιθυμία, το να επιθυμώ και να θέλω, να μην επιθυμώ και να μην θέλω, να είμαι ένα ανθρωπορομπότ, σε αυτό θα προγραμματίζεται ή δεν θα προγραμματίζεται να κάνει ή να μην κάνει πράγματα. Θέλω μια διευκρίνηση μόνο, επειδή έχετε αυτή την ιδιότητα. Μέσα στα φύλλα, τα σεξουαλικά, μέσα στις σεξουαλικές προτιμήσεις, μάλλον να το πω πιο σωστά, υπάρχει και μια προτιμήση που λέγεται asexual. Είναι αυτό που περιγράφεται, ότι κάποια στιγμή απονευρώνονται τα πάντα, οπότε δεν αισθάνεται τίποτα. Η ιστορία με το asexual είναι μια ιστορία πάρα πολλών ετών. Απλά τώρα βγαίνει στη δημοσιότητα. Από τους πρώτους που την εισήγαγαν και τη μελέτησαν ήταν οι Ιάπωνες, οι οποίοι είχαν πάρα πολλά άτομα σε δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν στο δικό τους πληθυσμό, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονταν ως ασεξουέλ. Ασεξουέλ, πριν από 10-15 χρόνια, αυτό που εννοούσαν είναι ότι δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό. Δηλαδή δεν έλκομαι από κανέναν. Ούτε από άντρες, ούτε από γυναίκες, ούτε έχω μια συγκεκριμένη σεξουαλική ταυτότητα. Δεν έχω αναπτύξει, ας το πούμε έτσι, τη σεξουαλικότητά μου. Αυτό ήταν το ασεξουαλικό. Θα σας έλεγα αυτό που με ρωτάτε ως προήμιο μιας κατάστασης πολύ πιο ζωφερή από αυτό το φαινομενικά αθώο ασεξουέλ. 15 χρόνια πριν. Μάλιστα. Κυρία Σαργιανίδου, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την ολοκληρωμένη ανάλυση που μας κάνετε. Πάντα οι συζητήσεις μαζί σας έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι προσεγγίζετε τα πράγματα επιστημονικά, αλλά παράλληλα θα περνάτε και από το κάτω το κοινωνικό, το ψυχολογικό που είναι η ιδιότητά σας και το πολιτικό. Ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμοβολίτη. Καλή συνέχεια.